Η τουρκική Ναύτεξ, που εκδόθηκε λίγες ώρες μετά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Νίκο Δένδια και τον Μευλούτ Τσαβούσογλου, αφορά υδρογραφικές έρευνες του Τσεσμέ στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο από τις 18 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου. Το ωκεανογραφικό τουρκικό πλοίο θα πραγματοποιήσει έρευνες σε μια περιοχή που εκτείνεται μεταξύ Λίμνου, Χαλκιδικής, Κύρου και Λέσβου. I think we've also made it very, very clear to Turkey that what happens between Greece and Turkey is also going to affect the overall relationship between Turkey and the European Union. Sanctions are never an end in themselves, but I do think that the threat of sanctions, if it is a credible threat, can force countries to change their behavior. And this is what I hope will also happen with Turkey. Στην Αθήνα βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου, ο οποίος συναντήθηκε με τον Έλληνα ομολογό του και συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Παρακολουθούμε στενά και με μεγάλη ανησυχία την αναθεωρητική στάση της Τουρκίας και φυσικά δεν λησμονούμε τις περσινές έκνομες και αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο τουρκικές ενέργειες στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και η αλήτιδα ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζουν ικανοποίηση για την ανακοίνωση που εκδόθηκε από το State Department μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Άντονι Μπλίνκεν, η οποία έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μπλίνκεν και ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας υπογράμμισαν τη δέσμευσή τους για περαιτέρω σύσφιξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο Υπουργός Μπλίνκεν εξέφρασε την υποστήριξή του για τις διερευνητικές συνομιλίες μεταξύ των δύο συμμάχων στο ΝΑΤΟ, Ελλάδας και Τουρκίας.